Σάσα. Τι το έκανε στο Γιάννη. Και η Σάσα, που παλιότερα ξυπνούσε νωρίς και τώρα ξυπνάει αργά για να πάει στην εφημερίδα, το μαθαίνει από εμάς κυριολεκτό. Αυτή τη στιγμή. Αυτό είπα και το πρωί. Έφερε το αποκλειστικό του Γιάννη. Το μαθαίνει αυτή τη στιγμή από εμάς. Ισχύει. Άκου, Σάσα. Όχι, θέλω λίγο να το πούμε αυτό. Ότι ο Στέφανος μας είπε τι πρόκειται να γίνει και τα λοιπά. Και όλο το ρεπορτάζ το οποίο θα αναφέρει σε εσάς, λέγοντας ότι η Σάσα δεν έχει την παραμικρή ιδέα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, Σάσα, άκου, Σάσα, δυνάμωσε και άκου. Άκου και εσύ, κυρία. Πάτε κάποιος να ξυπνήσει τη Σάσα, αν δεν βλέπει. Με τα όχι χτίζονται καριέρες. Και το όχι που είπε, το μεγάλο όχι που είπε, η Σάσα σταμάτη πριν από 1,5 μήνα στο Open για τη συνεργασία με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Συν αυτό το περίεργο στυλάκι που έχει κτλ. Κτλ. Αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ στο Sky. Ο Sky λοιπόν ταξίδεψε εκτός Ελλάδος, βρήκε project, ξένο project, και το φέρνει στην Ελλάδα και από το φθινόπωρο σταμάτη παρουσιάστρια σε project που έρχεται από το εξωτερικό για τη Σάσα. Είναι σημαντικό άρα αυτό. Δηλαδή ακριβώς... το σκέφτηκαν, λένε θα πάρουμε αυτό το project για να το παρουσιάσει η Σάσα. Η Σάσα και... ναι. Δηλαδή, ρε Στέφανε, να σου πω, ναι. Φοβήθηκε ο Sky, σου λέει κάτσε τώρα να μην τη χάσουμε τη Σάσα σταμάτη και όρμηξε να την προλάβει. Έτσι όμως έγινε. Γιατί έγινε έτσι, η Σάσα κάθεται και πληρώνεται, γίνει, δηλαδή. Να το πούμε, τους τελευταίους 2,5-3 μήνες από τότε που κόπηκε η εκπομπή. Και μάλιστα ένα πουλάκι μου είχε πει ότι έχει κάτσει και λίγο στα αυγά της και δεν πηγαίνει και πολύ από το Sky, επειδή εκεί γίνονται διάφορα θεματάκια. Σου λέει: πληρώνομαι, μην τους ξυπνήσω κιόλας. Τώρα όμως, ο Sky, παιδιά, έχει βρει αυτό που θα είναι ό,τι πρέπει, από ό,τι μου είπαν για τη Σάσα, για μια διαφορετική Σάσα που θέλουν. Δηλαδή, όχι συνεντεύξεις, τέλος. Όχι σχόλιο gossip, όχι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Θα κάνει show, θα κάνει τηλεπαιχνίδι, γιατί αυτά είναι που δεν έχω. Θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή που είναι και της μόδας πια όλοι. Δεν θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή, θα δώσω λίγο-λίγο. Γιατί late night δεν είναι ακριβώς τηλεπαιχνίδι, αλλά στοιχεία. Είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή. Α, εβδομαδιαία. Εβδομαδιαία. Μία φορά την εβδομάδα. Μπορεί λοιπόν. Και δύο, αλλά το κόνσεπτ είναι εβδομαδιαία. Τώρα, αν το κάνουν και Σαββατοκυριακή, για εβδομαδιαίο πάει όμως αρχικά. Που είναι μια εκπομπή τέλος πάντων lifestyle που είχε παιχνιδάκια και αυτά. Όχι ελληνικό gossip όμως. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Κρατούν από τη Σάσα το μπρίο, αυτό που έχει τη γρηγοράδα, τη σπίδα και τον αυθορμητισμό και το χτίζουν πάνω της. Λοιπόν, Σάσα μου, το μαθαίνεις από εμάς. Καταρχήν, ωραία μάθουμε... που μεταφέρουμε ωραία νέα. Γιατί καμιά φορά νέα. Τα έκτακτα είναι τέτοια τα οποία τα μαθαίνω ενδιαφερόμενος και δεν είναι ευχάριστα και είναι τραγικό. Τουλάχιστον αυτή τη φορά μεταφέρουμε κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Πολύ ωραία νέα. Σας λέω ξανά ότι η Σάσα το μαθαίνει από εμάς. Θα μάθουμε και τον τίτλο και ακριβώς το κόνσεπτ. Και θα επανέλθουμε αντέ σιδεροκέφαλος. Είναι αλήθεια το μαθαίνει από εμάς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν είναι αλήθεια το μαθαίνει από εμάς. Εσύ γιατί το λέω τόσο πολύ. Όχι, γιατί χθες το βράδυ θέλω να την πάρω για να... Γιατί, να σου πω εγώ γιατί το λες. Να σου πω εγώ γιατί το λες. Καλά έκανες. Γιατί είναι όντως περίεργο ρε φίλε, πραγματικά. Δεν είναι, δεν είναι, να μαθαίνεις από αλλού ωραία νέα για τη ζωή σου. Φυσικά και είναι και πολύ ωραίο.